Αγαπητέ Γιάννη Μάζη. Καλημέρα κύριε Βίθη, κύριε Βαλάρη. Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω. Και εμείς πάρα πολύ. Λοιπόν, Γιάννης Μάζης, ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής θεωρίας και οικονομικής γεωγραφίας στο ΕΚΠΑ. Θήτευση για πολλά χρόνια εδώ στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, πολλά. Και ταυτόχρονα ένας από τους πλέον περιζήτητους, εγώ θα έλεγα αυτή την περίοδο και όχι μόνο συζητητές για αυτό το μεγάλο θέμα που θα συζητήσουμε και σήμερα εμείς, και είναι τα γεγονότα αυτά, τα γεγονότα που συμβαίνουν πλέον εδώ, στις γείτονες χώρες της Μέσης Ανατολής. Αλήθεια χαίρομαι πάρα πολύ, αγαπητέ Γιάννη Μάζη, που είμαστε μαζί σήμερα. Πραγματικά περιμένω να ακούσουμε αυτά πολλά από αυτά τα οποία τα έχεις πει και παλαιότερα στις εκπομπές. Αλλά μια πρώτη γεύση. Αυτά τα καινούργια τα γεγονότα. Πόσο... Είμαστε βασικά στο κρίσιμο όριο μιας αλλαγής κατάστασης που μπορεί να προκαλέσει και αλλαγή παραδείγματος στη Μέση Ανατολή, ενώπιον δηλαδή μιας κρίσιμης κορύφωσης μέσω της ανταπάντησης του Ισραήλ, μέσω της απάντησης του Ισραήλ στην πρωτοφανή ιστορικά επίθεση του Ιράν με βαλιστικούς πυράβλους στα εδάφη του κράτους του Ισραήλ. Έχει πολύ ενδιαφέρον, διότι το σενάριο της φυσικής εξαλείψεως της ηγεσίας της Τεχεράνης φαίνεται έχει αποκλειστεί, οπότε μπαίνουμε στο δεύτερο σενάριο, το οποίο είναι το πλήγμα σημαντικών ενεργειακών και στρατηγικών στόχων στο έδαφος του Ιράν και φυσικά στο έδαφος της Συρίας, που έχουν ήδη αρχίσει. Εδώ και καιρό είχαν αρχίσει, αλλά αυτή τη φορά γίνανε πολύ σημαντικές. Χτυπήθηκε η βάση του Χμεϊμίν, η οποία είναι ρωσική βέβαια, αλλά δεν χτυπήθηκε στο ρωσικό της τμήμα. Χτυπήθηκε σε μία αποθήκη όπλων, τα οποία ήταν προορίζοντο για το Ιράν και ήταν ιρανικής δικαιοδοσίας. Οι Ρώσοι δεν μίλησαν, διότι ή προφανώς είχαν ειδοποιηθεί ή αν δεν είχαν ειδοποιηθεί, δεν θέλουν αυτή τη στιγμή να λάβουν μία θέση εναντίον του Ισραήλ, διότι φοβούνται ότι με αυτόν τον τρόπο θα ενισχύσουν την υποψηφιότητα της κυρίας Χάρης. Γιατί μην ξεχνάμε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 5 Νοεμβρίου έχουμε εκλογές. Ένα σημαντικότατο γεγονός, το οποίο θα αλλάξει και τη μορφή, την πολιτική μορφή και πιθανότατα όχι μόνο του πλανήτη. Επιπλέον, το διπλό χτύπημα αυτό, τα δύο δίκτυα πληγμάτων τα οποία ετοιμάζεται να κάνει το Ισραήλ, σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα το κομμάτι το ενεργειακό, εκείνο το οποίο προσφέρεται σαν σημαντικό στόχος είναι το κοραλιογενές νησί Χαρκ, στα 2/3 περίπου του ύψους του Αραβοπερσικού κόλπου, που είναι το τέρμιναλ μεταφοράς ιρανικού πετρελαίου προς τον έξω κόσμο μέσω των στενών του Ορμούζ. Βεβαίως πρέπει να πούμε όλη την εικόνα, γιατί το Ιράν διοχετεύει στην αγορά περίπου 3,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως. Οι αγορές δεν πολύ ανησυχούν γι' αυτό, γιατί έχει δεσμευτεί η Σαουδική Αραβία να προσφέρει τουλάχιστον, να αυξήσει την παραγωγή της δηλαδή, κατά 3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Οπότε αν θέλετε σε αυτό το επίπεδο, οι αγορές δεν θα κλονιστούν πολύ περισσότερο από ό,τι έχουν κλονιστεί τώρα. Εκείνο όμως το οποίο είναι το πολύ βασικό και το πολύ επικίνδυνο είναι το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Διότι το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ δεν αποκλείει μόνο αυτά τα 3,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου του Ιράν, αποκλείει το 40% περίπου της διεθνούς μεταφοράς πετρελαίου, της διεθνούς μεταφοράς πετρελαίου προς τον υπόλοιπο κόσμο. Και εδώ, γιατί έχουμε τα σαουδαραβικά πετρέλαια, έχουμε τα πετρέλαια των Εμμυράτων, έχουμε τα πετρέλαια των άλλων μοναρχιών του κόλπου, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα τεράστιο πλήγμα στην οικονομία, το οποίο μπορεί να πάει το βαρέλι το πετρέλαιο όχι στα 100, αλλά στα 150, στα 180 δολάρια, πράγμα το οποίο θα συνταράξει τη διεθνή οικονομία
Και βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι όλοι θα την πληρώσουμε, όλος ο πλανήτης θα την πληρώσει αυτή την ιστορία. Καλά κάνετε και το βάζετε και σε αυτή τη βάση, στη βάση ναι, βέβαια. Των οικονομικών. Των... Και βεβαίως υπάρχουν και εκείνα τα βλήματα τα οποία μπορούν να ξεφύγουν, βάλτε εισαγωγικά στο ξεφύγουν, και να χτυπήσουν πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, γιατί ναι μεν οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ρητός διαμηνήσει στην Ιερουσαλήμ ότι δεν πρέπει να πληγούν πυρηνικές εγκαταστάσεις δι' ευνοήτους λόγους, αλλά από την άλλη μεριά ούτε τα υπόλοιπα, ούτε τα αραβικά κράτη της περιοχής, τα σουνιτικά, που είναι και μοναρχίες, έτσι, και οι οποίες κινδυνεύουν από ανατροπές, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στεναχωρηθούν ιδιαίτερα εάν το Ιράν απολέσει τις δυνατότητες πυρηνικής οπλικής δυνάμεως. Αντιλαμβάνεστε. Οπότε, για να το πω πολύ απλά για όλους τους ακροατές και τηλεθεατές μας, ίσως είναι και λίγο τράβαμε και ασκλαίο. Δηλαδή, εμείς φωνάζουμε, αλλά σε κάτι δουλειά, τη βρώμικη δουλειά, και μη σε νοιάζει, δεν πρόκειται, ας κάνουμε, μαζί σου. Μάλιστα. Αυτή είναι η γενική κατάσταση. Ηλίας. Να πω το εκπληκτικό, ότι ο κύριος Μάζης έχει, ο κύριος καθηγητής, έχει το πλεονέκτημα να μπαίνει στον πυρήνα των εξελίξεων, γιατί και την κρίση προέβλεψε, έτσι. Δηλαδή, όταν τον είχαμε πρωτοακούσει πριν από καιρό να λέει ότι ετοιμάζεται πόλεμος στη Μέση Ανατολή, πολλοί θα το θεωρούσαν υπερβολή. Έτσι όπως το δίνεται, κύριε καθηγητά, το ζήτημα, εγώ θα έλεγα ότι δεν αποκλείεται και αυτό που θεωρούμε ως μη δεδομένο. Δηλαδή, τον αποκεφαλισμό της ηγεσίας του Ιράν. Δηλαδή, είδαμε ότι το Ισραήλ έχει αλλάξει τις τελευταίες 30 μέρες τη στρατηγική του στο σύνολο των δράσεών του. Δηλαδή, δεν κάνει τα λάθη που έκανε στις προηγούμενες συγκρούσεις, κάνει συγκεκριμένη εκστρατεία, αποκεφαλίζει τις ηγεσίες, έχει πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα στο τι μπορεί να κάνει, και πλέον βλέπουμε ότι και το Ιράν ανησυχεί ακόμα και για την ηγεσία του. Μεταφέρει συνεχώς τον ανώτατο θρησκευτικό του ηγέτη, τον κρύβουν, τον κάνουν. Εδώ εμφανίστηκε μετά από 4 χρόνια σε προσευχή με όπλο δίπλα για να δείξει ότι είναι μάχημος κτλ. Λοιπόν, δεν θα απέκλεια τίποτε αυτή τη στιγμή πλην του χτυπήματος των πετρελαίων, το οποίο νομίζω ότι είναι η δικαιολογία για να μην τα χτυπήσουν. Υπάρχει και κάτι άλλο συμπληρωματικά. Αγαπητέ Γιάννη, συμπληρωματικά. Παρακαλώ, Γιάννη. Συμπληρωματικά για να δοθεί μια απάντηση πάνω σε αυτό το θέμα ολοκληρωμένη. Σαφέστατα και όλα αυτά που συμβαίνουν επηρεάζουν, θα επηρεάσουν και τις προεδρικές εκλογές. Δεν ξέρω αν είναι στην προεκλογική εκστρατεία, τμήμα της προεκλογικής εκστρατείας, η στάση που κρατά, παραδείγματος χάρη, είτε ο κύριος Μπάιντεν στηρίζοντας την Καμάλα Χάρις, είτε απευθείας ο Ντόναλντ Τραμπ, παραδείγματος χάρη. Μέχρι προτινώς υπήρχε η δέσμευση Αμερικής, αλλά και του ίδιου του Πρόεδρου Μπάιντεν, και όσον αφορά το χτύπημα προς το Ιράν, ότι δεν θα χτυπηθούν πυρηνικές βάσεις, αλλά ταυτόχρονα και ενεργειακές βάσεις, πετρελαιοπηγές κλπ. Από πλευράς όμως Ντόναλντ Τραμπ υπάρχει... αυτό άλλαξε, αλλάζει τις τελευταίες μέρες, και ο Μπάιντεν λέει δεν έχω κανένα πρόβλημα να χτυπηθούν πετρελαιοπηγές, αρκεί να μην χτυπηθούν πυρηνικές βάσεις. Από πλευράς όμως Ντόναλντ Τραμπ είναι σαφώς ότι πλέον τώρα καλεί το Ισραήλ, όχι μόνο συμφωνεί, αλλά καλεί το Ισραήλ για το χτύπημα πλέον και πυρηνικών βάσεων. Ξέρετε, η Αμερική δεν είναι ένα τυχαίο κράτος, ούτε είναι εν πολλής κατά 100% οι βουλήσεις των εκάστοτε προέδρων. Θα έλεγα ότι δεν είναι ούτε κατά 30% οι βουλήσεις των εκάστοτε προέδρων. Η Αμερική έχει ένα βαθύτατο μηχανισμό, ο οποίος, αλίμονο αν δεν τον είχε, ο οποίος προσπαθεί να κρατήσει μία σταθερή στρατηγική πορεία που να εξασφαλίζει όσο περισσότερο γίνεται μία ηγετική θέση στον πλανήτη. Αυτό λοιπόν το οποίο πρέπει να δούμε στη Μέση Ανατολή, για να δούμε αν και οι δύο πρόεδροι ουσιαστικά συγκλίνουν, λέω τη λέξη ουσιαστικά, συγκλίνουν σε ένα θέμα,
είναι η στήριξη του Ισραήλ. Η στήριξη του Ισραήλ γιατί? Γιατί το Ισραήλ είναι ο μακρύς βραχίων των δυτικών συμφερόντων, όπως αυτά εκφράζονται και υπερασπίζουν τα αμερικανικά εθνικά συμφέροντα και τους αμερικανικούς λόγους εθνικής ασφαλείας. Θα σας πω το εξής. Το μεν σιητικό Ισλάμ καλύπτει γύρω στο 15%, το 18% του συνολικού Ισλάμ στον κόσμο, του συνολικής όμμα, της κοινότητας δηλαδή των πιστών. Αυτό ναι, αλλά ειδικά στη Μέση Ανατολή το σιητικό Ισλάμ έχει το μεγαλύτερο βάρος. Βρίσκεται παντού. Βρίσκεται στο Ιράν, βρίσκεται στο Ιράκ, βρίσκεται στη Συρία, βρίσκεται στο Λίβανο, βρίσκεται παντού. Αυτό λοιπόν το σιητικό Ισλάμ, αντιλαμβάνεστε, ότι δεν το βλέπουν με καλό μάτι ούτε οι πετρομοναρχίες του κόλπου, γιατί έχει επαναστατικά στοιχεία και είναι εναντίον τους, έτσι, έχουν δογματικά και θρησκευτικά ζητήματα να λύσουν, τα οποία στο Ισλάμ ξέρετε ότι δεν είναι απλώς δογματικά και θρησκευτικά, είναι πολιτικά, γιατί το Ισλάμ είναι πρωτίστως δικαϊκό σύστημα και δευτερευόντως όλα τα άλλα. Έχουν λοιπόν όλοι τους ένα φόβο απέναντι στο Ιράν. Όσο το Ιράν προχωράει στην απόκτηση πυρηνικού όπλου, και κοιτάξτε, ο κύριος Μπλίνκεν πριν 2 μήνες είχε πει ότι σε 1,5 μήνα το Ιράν θα έχει πυρηνικό όπλο. Ο κύριος Μπλίνκεν το είπε, όχι ο Μάζης. Αν σκεφτούμε ότι πέρασαν από τότε 2 μήνες, υπό κανονικά συνθήκας θα πρέπει το Ιράν να βρίσκεται στα πρόθυρα να κατασκευάσει την πρώτη πυρηνική κεφαλή. Λοιπόν, δεν μπορεί να επιτραπεί στο Ιράν να φτάσει σε αυτό το σημείο. Επειδή όμως έχει υιοθετηθεί μια άλλη διαδικασία του διαλόγου με το Ιράν, το οποίο ο Ιράν δεν σέβεται τη διαδικασία κατ' ουσίαν, αλλά προχωρά στον εμπλουτισμό και προχωρά στην δυνατότητα κατασκευής πυρηνικού όπλου, δεν μπορούν να το σταματήσουν διαφορετικά, παρά μόνο αν κάνουν τα στραβά μάτια σε πλήγματα του Ισραήλ, στο έδαφος του Ιράν, εναντίον των πυρηνικών εργοστασίων και των χώρων εμπλουτισμού ουρανίου. Αυτό λοιπόν, όλη αυτή η ηγεμονική κύκλη της Δύσεως, που αν θέλετε κρυσταλλούνται στο δίπολο Λονδίνο-Ουάσιγκτον, γιατί αυτό είναι το δίπολο το κυριαρχικό, όλη αυτή η ηγεμονική πόλη βλέπουν με πολύ καλό μάτι ουσιαστικά, έτσι, αυτήν την υπόθεση του Ισραήλ, το οποίο έχοντας αντιληφθεί ότι ενώπιον του κενού ουσιαστικά ηγεσίας που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και της τελείως κατανεμημένης ευθύνης μέσα σε απεριόριστα κέντρα, στα οποία και αυτοί μπορούν να επέμβουν, έτσι, και επεμβαίνουν, εξετάζουν τη σημερινή συγκυρία ως την καλύτερη δυνατή ευκαιρία να καθαρίζουν μια για πάντα με τους εξωτερικούς τους εχθρούς. Η Δύση επίσης το βλέπει με πολύ καλό μάτι. Αυτό είναι το πρακτικό ζήτημα, αν το πούμε απλά πρακτικά. Και το οποίο το βλέπει και η Αραβική Χερσόνησος, το βλέπει με θετικό σαφέστατα, μάτι. Σαφέστατα, μα αυτό είπα. Σαφέστατα, όλες οι πετρομοναρχίες του κόλπου που είναι σουνιτικές και αραβικές, γιατί να τονίσω κάτι. Άρα λοιπόν, αγαπητέ Γιάννη Μαζί, προκρίνεται. Το Ιράν δεν είναι αραβικό. Μας λέει ότι έρχεται χτύπημα. Αυτό λέω, προκρίνεται λοιπόν. Έτσι. Άρα προκρίνεται λοιπόν η άποψη παγκόσμια ότι το χτύπημα στα πυρηνικά όπλα, στις πυρηνικές βάσεις, να το πούμε έτσι, σε πυρηνικά εργοστάσια, να το πούμε έτσι, ή σε αυτούς τους χώρους που υπάρχουν πυρηνικά όπλα, παραδείγματος χάρη στο Ισραήλ, είναι πλέον οι. Όχι πυρηνικά όπλα, μηχανισμοί παραγωγής πυρηνικών όπλων. Σωστό. Είναι πλέον το πιο πιθανό σενάριο. Εγώ το θεωρώ απολύτως πιθανό. Μάλιστα. Δηλαδή, παράλληλα με τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις που πρέπει, των εκτοξευτών δηλαδή, που πρέπει να πληγούν, γιατί? Για να μειωθεί η δυνατότητα του Ιράν στην ανταπάντηση. Ένα το κρατούμενο. Πρέπει να πληγούν, σύμφωνα με το Ισραήλ, οι ενεργειακές εγκαταστάσεις, και μίλησα για το νησί Χάργ, έτσι, το οποίο είναι η καρδιά. Λοιπόν, παράλληλα, είναι πολύ φυσικό, έστω και αν γκρινιάζει η Δύση, το Ιράν να πληγεί και στις πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Το θεωρώ δηλαδή από πλευράς Ισραήλ και από την ανοχή που θα επιδειχθεί μετά από τη Δύση,
Το θεωρώ πολύ πιθανό. Σωστό. Εγώ θα τολμούσα να πω ότι το χτύπημα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι αναπόφευκτο. Δηλαδή εκεί οδηγούμαστε και πρέπει να γινόμαστε πολύ πιο ρεαλιστές σε τέτοιες συγκρούσεις οι οποίες κρατάνε πολλά χρόνια και είναι και καταγεγραμμένες, δηλαδή είναι χαρτογραφημένες συγκρούσεις. Δεν είναι κάτι που μας ευνηδιάζει, δηλαδή το Ισραήλ... Κύριε Βάλαρη, ο αείμνηστος Καραμαλής έλεγε ότι στην πολιτική είναι πολλά πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται και άλλα που λέγονται και δεν γίνονται. Ακριβώς. Γι' αυτό κρατηθούμε εδώ. Ναι. Και λέω, σταματάω εγώ εδώ, γιατί, ξέρετε, είδα μία ανάλυση σε ειδικά έντυπα, όπου έλεγαν το στρατηγικό λάθος του Ιράν. Έτσι. Και μου έκανε εντύπωση, λέω τώρα, το ότι επιτράπει να χτυπηθούν στόχοι, για παράδειγμα, στο Ισραήλ, είναι μια πολύ καλή δικαιολογία για την ανταπάντηση. Αν δεν υπήρχαν αυτοί οι πύραυλοι που να έχουν χτυπήσει στο έδαφος και να μην έχουν αντιμετωπιστεί στον αέρα, δεν θα είχε το ηθικό δικαίωμα ανταπάντησης μια δύναμη, όποια κι αν είναι αυτή. Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας και για να πούμε και μερικά τεχνικά στοιχεία. Το κύμα των πυράβλων που έφυγε από το Ιράν ήταν γύρω στους 400 Σάχαμ 3 και 4, οι οποίοι δεν είναι βαλιστικοί και οι οποίοι ουσιαστικά αναχαιτίστηκαν πριν μπουν στον εναέριο χώρο του Ισραήλ. Εκείνοι οι οποίοι μπήκαν ήταν οι Φάτιχ 1, οι οποίοι είναι βαλιστικοί και οι οποίοι έχουν ένα χαρακτηριστικό. Έχουν σπυροειδή τροχιά, εναλλασσομένη σέλικος και δυνατότητες τηλεκατεύθυνσης. Πράγμα το οποίο τους κάνει σχεδόν αλόβητους. Βεβαίως πρέπει να συγχαρούμε την αεράμινα των Αμερικανών, των Βρετανών και των Ισραηλινών, γιατί από γαλλικές πηγές, εδώ δεν είχαμε αυτή την πληροφόρηση, από γαλλικές πηγές μαθαίνω ότι πέρασαν 181 πύραυλοι Fatih 1, βαλιστικοί δηλαδή, στον εναέριο χώρο του Ισραήλ, και έφτασα με ταχύτητα 4 μαχ γύρω στο 5%, δηλαδή κάπου 12 πύραυλοι πρέπει να προσγειώθηκαν στο έδαφος του Ισραήλ. Το 5% βεβαίως είναι ένα ελάχιστο ποσοστό, αλλά δεν πάβει. Να είναι ικανό να δημιουργήσει καταστροφές. Ακριβώς. Και γιατί ούτως ή άλλως, εμένα μου έχει κάνει την εντύπωση το εξής. Ενώ είναι καταγεγραμμένη η προετοιμασία για την εκτόξευση των πυράβλων, όπου το δόγμα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να προλάβεις να μην εκτοξευθούν, έτσι, τους επιτρέψανε και οι Αμερικάνοι και οι Ισραηλινοί επιτρέψανε... Λοιπόν, για να δούμε τώρα, για να μιλήσουμε. Δεν είναι εύκολο. Ναι, δεν είναι πάντα εύκολο. Καλό είναι να μαθαίνουν, αλλά το θέμα είναι ότι το Ιράν δεν είναι εύκολο να γνωρίζεις από πού θα φύγουν, αν δεν τους δεις πρώτα να φεύγουν. Ακριβώς. Εκείνο το οποίο λοιπόν έχει γίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι ένα μέρος του δικτύου εκτοξεύσεως επί του εδάφους του Ιράν έχει αποκαλυφθεί. Αχα, έχει εντοπιστεί. Έχει εντοπιστεί. Δεν είναι το μόνο όμως. Δεν είναι και το μόνο. Υπάρχει και ένα υπόλοιπο δικτύου το οποίο δεν εξετόξευσε πυράβλους. Το Ιράν έχει ένα τεράστιο απόθεμα βαλιστικών πυράβλων και γι' αυτό εκείνο το οποίο φοβάμαι είναι ότι η Ισραηλινή ανταπάντηση πρέπει να είναι τόσο κέρια, ούτως ώστε να δημιουργήσει εκείνες τις κοινωνικές και πολιτικές προϋποθέσεις για ένα regime change, για μια αλλαγή καθεστώτος. Ωραία. Γιατί μέσα σε αυτό το χάος της αλλαγής καθεστώτος, έτσι, μην ξεχνάμε, γιατί τους έχουμε ξεχάσει εδώ και πολύ καιρό, υπάρχουν και Κούρδοι στο Ιράν. Mm-hmm. Τους έχουμε ξεχάσει. Υπάρχουν και Αζέρι στο Ιράν. Υπάρχουν και Βελούχοι στο Ιράν. Υπάρχουν εθνότητες δηλαδή οι οποίες δεν βλέπουν με καθόλου καλό μάτι την ηγεσία των Μουλάδων. Και βεβαίως οι ειδικές υπηρεσίες και των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κάνουν χρόνια δουλειά εκεί μέσα. Είδατε τι συνέβη όταν δολοφονήθηκε η κοπέλα αυτή η δύστυχη επειδή δεν φορούσε χιτζάμ. Επί 44 μέρες είχαμε μια τεράστια εξέγερση στο Ιράν λαϊκή, mm-hmm. η οποία κατεστάλλει με πολλές δολοφονίες, καμιά πενινταριά άνθρωποι δολοφονήθησαν,
εξεγερθέντες και κάπου χίλια άτομα περίπου από ό,τι διασταυρώνω πήγανε φυλακή, ίσως και περισσότερα, ίσως και πολύ περισσότερα. Λοιπόν, αυτό δηλώνει ότι υπάρχει ένα καζάνι που βράζει κοινωνικά και πολιτικά μέσα στο Ιράν. Έτσι. Αυτό θα τύχει εκμεταλλεύσεως και από τους Αμερικανούς και από τις υπόλοιπες ειδικές υπηρεσίες οι οποίες λειτουργούν αυτή τη στιγμή στο έδαφος του Ιράν. Άρα αυτά πρέπει να τα βάζουμε όλα σαν ένα ολόκληρο πλέγμα μέσα στο επόμενο χτύπημα του Ισραήλ και τις συνέπειές του. Θα ήθελα λίγο σε αυτή την εικόνα που περιγράψατε πολύ καλά τώρα να προσθέσουμε και κάτι άλλο και άλλα πράγματα. Να προσθέσουμε πρώτα την Τουρκία. Την Τουρκία του Ερντογάν, συμπληρώνοντας με τις δηλώσεις τις πρόσφατες δηλώσεις του Ερντογάν ότι ενδεχομένως ένας από τους επόμενους στόχους του Ισραήλ θα είναι η ίδια η Τουρκία. Να συμπληρώσουμε επίσης και τη μεγάλη εικόνα με τα όσα συμβαίνουν τώρα βόρεια της Ελλάδος, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, την πολεμική σύραξη, η οποία συνεχίζεται κανονικά. Ταυτόχρονα όμως θα ήθελα σε αυτή τη μεγάλη εικόνα να λάβουμε υπόψη μας και αυτά που συμβαίνουν στη Δύση. Ισραήλ, ο μακρύς βραχίωνας της Δύσης. Να το συμφωνήσουμε αυτό. Μία Δύση όμως, έτσι είναι, βεβαίως, έτσι είναι. Αλλά μία Δύση ή για την ακρίβεια θα έλεγα μία διεθνή κοινότητα, η οποία δεν έχει, όσον αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης της Χεζμπολάχ, δεν έχει ξεκαθαρίσει τι θέλει ακόμα. Εκεί είναι διχασμένη. Παραδείγματος χάρη, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής λένε ότι, ξέρετε κάτι, η Χεζμπολάχ είναι τρομοκρατική οργάνωση. Αυτό είναι ξεκάθαρο και το λέγει εδώ και πολύ καιρό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως, το ίδιο στα ίδια, θεωρεί ότι μόνο η στρατιωτική πτέρυγα των Χεζμπολάχ είναι τρομοκρατική οργάνωση. Έχουμε τη Ρωσία και την Κίνα, η οποία είναι ξεκάθαρο, διατηρούν σχέσεις, απευθείας σχέσεις με τη Χεζμπολάχ. Αλλά ακόμη όμως και ο Αραβικός Σύνδεσμος, ενώ χαρακτήριζε τη Χεζμπολάχ μέχρι πρώτη ως τη χαρακτήριζε ως τρομοκρατική οργάνωση μετά την εμπλοκή που είχαν η Χεζμπολάχ στη διαμάχη μεταξύ Σουνιτών και Σιιτών, σήμερα το ξεκαθαρίζω και λέει ότι αν μην τη χαρακτηρίζουμε πλέον ούτε καν ως τρομοκρατική οργάνωση. Αυτά όλα δημιουργούν ένα πολύ σύνθετο σκακιστικό πρόβλημα, αγαπητέ καθηγητά. Και εσείς ως σκακιστής είστε και ιδιαίτερος ευαίσθητος, έτσι δεν είναι? Εννοείται. Εννοείται. γιατί στη λύση του προβλήματος ξεκινάμε με τη σύνθεση, με την ανάλυση και μετά πάμε έτσι, στη σύνθεση. Έτσι ακριβώς. Εκείνο λοιπόν το οποίο πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι η Τουρκία έχει παίξει έναν εξαιρετικά βρώμικο ρόλο στην υπόθεση. Το Ισραήλ δεν συγχωρεί σε αυτές τις περιπτώσεις. Να είστε βέβαιοι. Δηλαδή, για να γίνω σαφής, συλλαμβάνεται η Τουρκία κλέπτουσα οπόρας δύο φορές. Δηλαδή, πρώτον, φέρνει σε επαφή, αλλιεύει και φέρνει σε επαφή Ισραηλινό επιχειρηματία με τις Ιρανικές μυστικές υπηρεσίες με σκοπό να στελεχώσει ομάδα η οποία θα δολοφονήσει τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Αυτό το πράγμα γίνεται αντιληπτό φυσικά από τη Μοσάδ, εντοπίζεται και συλλαμβάνεται ο εν λόγω επιχειρηματίας, σιγά μην δεν συλλαμβάνεται, έτσι. Και σας διαβεβαιώ ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να μην το πληρώσει πάρα πολύ ακριβά και ο ίδιος ο Ερντογάν. Ο Μάικλ Ρούμπιν, ένας από τους μεγάλους Ισραηλίτες Αμερικανο-Εβραίους αναλυτές και διευθυντής Ινστιτούτου στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Μέση Ανατολή, από τους πιο έγκυρους, παρομοίασε τον Ερντογάν, κρατηθείτε, ως περιπατώντα νεκρό ήδη. Μάλιστα. Λοιπόν, ένα δεύτερο γεγονός το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι ότι μετά από τις εκρήξεις των βομβιτών και των walkie-talkies η Τουρκία αμέσως την επόμενη μέρα συνέλαβε, λέει, 35 πράκτορες της Μοσάτ στο έδαφος της. Και εδώ παρακαλώ απευθύνω μήνυμα παρακλητικό προς τη λογική σας. Πέστε μου, πώς είναι δυνατόν μέσα σε 8 ώρες
να έχεις ανακαλύψει 35 πράκτορες της Μοσάντ που δεν τους ανακάλυψε η Χεσμπολά που την είχαν φυτράρει τόσα χρόνια, που δεν τους ανακάλυψε κανένας, δεν τους ανακάλυψαν οι Ιρανικές μυστικές υπηρεσίες όταν σκότωσαν το Χανίγια μέσα σε επίσημο ξενώνα στην Τεχεράνη των πολιτικών προσκεκλημένων. Και τους ανακαλύπτεις εσύ σε 8 ώρες και μάλιστα 35 και τους συλλαμβάνεις. Δύο τι να μπορούν να συμβαίνουν. Ή έχει συλλάβει 35 φουκαράδες αντικαθεστωτικούς, τους οποίους θέλεις να τους ξεμπερδέψεις με αυτόν τον τρόπο, ένα το κρατούμενο, ή τους ήξερες εξ αρχής ότι αυτοί ήταν 35 πράκτορες της Μοσάντ, τους οποίους τους κρατούσες και τους άφηνες να εργάζονται στο έδαφος σου για να πωλείς εξυπηρέτηση στο Ισραήλ, αλλά μόλις είδες την ευρύτητα και τις απηχήσεις του χτυπήματος των βομβιτών, ας το λέμε έτσι, αμέσως φρόντισες για να επαναποκαταστήσεις το κύρος σου στην μουσουλμανική αδερφότητα και στη μουσουλμανική κοινότητα, να τους συλλάβεις. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση, αυτό το Ισραήλ δεν μπορεί να το ξεχάσει. Να είστε βέβαιοι. Και θα το πληρώσει και εκεί ο Ερντογάν. Ηλία, πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής. Θα ρωτήσεις αμέσως, αλλά θα ήθελα να κάνουμε 2-3 απλές ερωτήσεις, τις οποίες μου τις κάνουν και εμένα έξω διάφοροι φίλοι και δεν μπορούμε να απαντήσουμε έτσι καλώς. Απλά, μερικά απλά πράγματα τα οποία ενδεχομένως να μην είναι τόσο απλά. Αλλά να είναι απλή ερώτηση και σύνθετη η απάντηση ενδεχομένως. Παραδείγματος χάρη, μια απλή ερώτηση, και επειδή ο καθηγητής, ο κ. Μάζης, αναφέρθηκε προηγουμένως στη Μοσάντ. Είναι γνωστό ότι η Μοσάντ είναι μια από τις καλύτερα εκπαιδευμένες μυστικές υπηρεσίες. Είναι γνωστό αυτό. Όπως επίσης είναι γνωστό ότι γνώριζε, παραδείγματος χάρη, γνώριζαν πολλά οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ και για τον εξοπλισμό της Χεζμπολάχ αλλά και της Χαμάς. Πρώτο ερώτημα. Πριν από ένα χρόνο είχαμε αυτή τη γνωστή τη τρομοκρατική ενέργεια στο Ισραήλ. Πιάστηκε η Μοσάντ αδιάβαστη? Όχι, είναι η απάντηση. Δεν πιάστηκε αδιάβαστη, αλλά προσέξτε κάτι. Είχε μηνύματα από συγκεκριμένη πράκτορα δική της, τα οποία όμως δεν αξιολόγησε σωστά. Δηλαδή, η συγκεκριμένη πράκτορας είχε στείλει 2 μηνύματα που αόριστα βέβαια, γιατί δεν μπορείς να ξέρεις ακριβώς την πληροφορία, μακάρι να την ήξερε. Είπε όμως ότι αυτές τις μέρες αντιλαμβάνομαι ότι κάτι ετοιμάζεται στη Γάζα. Ο διοικητής της Μοσάντ, ο οποίος βγήκε μετά και είπε «εγώ θέτω την παραίτησή μου στη διάθεση του Πρωθυπουργού, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι έκανα κακή διαχείριση της πληροφορίας», αυτό έγινε, δεν είναι κρυφό, της είπε ότι «κοίταξε, σταμάτα να μας γράφεις ανοησίες, διότι αυτά που λες δεν γίνονται». Είχαν δώσει τεράστιο βάρος όμως, και γιατί απήντησε έτσι ο διοικητής τότε, διότι είχαν δώσει τεράστιο βάρος στην TECINT. TECINT είναι η Technological Intelligence. Υπάρχουν 2 ειδών intelligence, η TECINT και η HUMINT. Human TECINT. Η HUMINT είναι η Human Intelligence. Οι Ισραηλινοί εκείνη την εποχή είχαν δώσει μια τεράστια σημασία και βαρύτητα στην τεχνολογική κατασκοπία, γιατί θεωρούσαν ότι το human ήταν και πολύ δαπανηρό αλλά και πολύ επικίνδυνο για τους υπαλλήλους οι οποίοι ασχολούνται με αυτό. Λοιπόν, και μπορούσαν να συλληφθούν, να βασανιστούν, να πούν πράγματα και σου λέει καλύτερα τεχνολογική intelligence από οτιδήποτε άλλο. Έλα όμως που και οι Ιρανοί... Και είναι μια ερμηνεία. Ναι. Έλα όμως που και οι Ιρανοί δεν έχουν κακούς φυσικούς ή κακούς ηλεκτρονικούς. Έχουν μερικούς από τους καλύτερους στον κόσμο. Έτσι, και σε τομείς ψηφιακής τεχνολογίας και σε τομείς πυρηνικής ψυχής κτλ. Η ψηφιακή τεχνολογία μας ενδιαφέρει. Και εκείνο το οποίο σιγά σιγά βγαίνει στην επιφάνεια είναι ότι η Χαμάς με τη βοήθεια αυτής της τεχνολογίας παραπλανούσε με πλαστές πληροφορίες την Μοσάντ. Από τη στιγμή λοιπόν που αυτό έγινε αντιληπτό, όλη η δομή η επιχειρησιακή άλλαξε μυαλό. Μάλιστα. Και δεν επέτρεψε δεύτερη φορά να πιαστεί στην ίδια παγίδα. Ένα από τα επιχειρήματα που προβάλλονται στο
Στο ερώτημα, στο απλό ερώτημα, γιατί δεν έχει γίνει ένας μεγάλος πόλεμος τα τελευταία 70 χρόνια, είναι ότι υπάρχει αυτή η περιβόητη ισορροπία του τρόμου. Ισορροπία του πώς τρόμου. Δεν έχει γίνει μεγάλος πόλεμος. Αν μετρήσετε τα μέτωπα, έχω στείλει ένα άρθρο μαζί με έναν συνεργάτη μου στην εφημερίδα Εστία, το οποίο πιστεύω την επόμενη εβδομάδα θα βγει, που μετράω κάπου 7-8 μέτωπα. Ωραία. Υπάρχει μεγάλη, ο μεγάλος πόλεμος υπό την έννοια της εμπόλεμης σύγκρουσης, το μεγάλο δυνάμεων. Των μεγάλων δυνάμεων. Εντάξτε, όχι, ήθελα να τελειώσω την ερώτηση, μοναχά. Υπάρχει ισορροπία τρόμου. Υπάρχει ισορροπία τρόμου γιατί είναι πολύ απλά. Υπάρχουν πλέον πυρηνικά όπλα σε πολλές χώρες πλέον. Δεν υπάρχει το μονοπόλιο της Χειροσύμας και του Ναγκασάκη απλώς Αμερικάνων. Άρα λοιπόν ο φόβος για τη χρήση πυρηνικών όπλων ένθεκα κήθεν δημιουργεί αυτή την περιβόητη ισορροπία του τρόμου. Άρα υπάρχει το επιχείρημα τώρα ότι και εδώ στην περίπτωσή μας, μην ανησυχείτε, επειδή είναι περιφερειακή πόλη, μικρή πόλη, δεν υπάρχει περίπτωση συμπλοκής των μεγάλων δυνάμεων. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τη Ρωσία, με την Ουκρανία. Μην ανησυχείτε, γιατί υπάρχει αυτή η περιβόητη ισορροπία του τρόμου. Πόσο αυτό είναι ένα επιχείρημα που στέκει και πόσο εσείς φοβάστε το ενδεχόμενο μιας άλλης σύραξης. Για μένα δεν στέκει, κύριε Ρεβίδη. Ωραία. Για μένα αυτό έστεκε μέχρι το 1993 και την ισορροπία του τρόμου, η οποία ήταν σύμφωνο Βαρσοβίας εναντίον ΝΑΤΟ. Και από τη μία και από την άλλη πλευρά υπήρχαν αντίστοιχες δυνάμεις και από τη μία και από την άλλη πλευρά υπήρχαν κόκκινα κουμπιά, τα οποία μέσω ανοιχτών, μέσω διάβλων που υπήρχαν πάντα ανοιχτοί και που παρόλα αυτά κινδύνευσε και τότε ο κόσμος, αλλά απεφεύχθη ο κίνδυνος, μέχρι τότε υπήρχε μια ισορροπία του τρόμου. Αυτή τη στιγμή, επειδή ακριβώς μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου, μετά την αναδιοργάνωση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, την οποία η δυτική πλευρά προσεπάθησε μέσω της Ουκρανίας να διαλύσει, να τριχοτομήσει, σύμφωνα με τα γραφόμενα από τον κύριο Σμπίγνιου Μπρεζίνσκι, τον Μακαρίτη μάλλον, Μπρεζίνσκι, προσπάθησε να τριχοτομήσει, να διαλύσει. Δεν τα κατάφερε. Αυτή τη στιγμή, ξέρετε, υπάρχουν 20.000 νεκροί Ουκρανοί, όχι Ουκρανοί ακριβώς, μισθοφόροι από όλο τον κόσμο, αλλά που πολεμούν για την πλευρά της Ουκρανίας στο Κούρσκ. Και κάπου 1.600 στρατιωτικές μονάδες έχουν εξαϊλωθεί. Και αυτή τη στιγμή ουσιαστικά τα 4/5 ουσιαστικά του Κούρσκ έχουν καταληφθεί. Αλλά τι συμβαίνει? Εκεί ο Πούτιν κάνει, γιατί και ο Πούτιν, ξέρετε, είναι σκακιστής, δεν παίζει τάβλη. Εκείνο που κάνει τώρα είναι τι? Κρατάει τα υπολείμματα των πλέον επιλέκτων μονάδων μισθοφόρων και Ουκρανών στρατιωτών στο Κούρσκ και την ίδια στιγμή έχει αλωνίσει ολοκληρωτικά σε ολόκληρο τον Ντομπάς, το οποίο αυτήν τη στιγμή που μιλάμε σχεδόν κατά το 90% βρίσκεται σε ρωσικά χέρια. Λοιπόν, βλέπουμε από την άλλη μεριά πώς αυτό αναγνωρίζεται από τη Δύση. Πώς αναγνωρίζεται? Για δείτε πόσο καιρό βαστάει η κουβέντα για την παράδοση πυράβλων μέσου ελληνικού στην Ουκρανία για να χτυπήσουν στο εσωτερικό της Ρωσίας από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ζελένσκι έχει τρελαθεί. Λέει, δώστε μου, διότι δεν μπορώ άλλο. Βγαίνει ο πρώην γραμματέας εθνικής ασφαλείας του Ζελένσκι, τον οποίον απέπεμψε πριν 4 μήνες, και λέει ότι τα στρατεύματά μας και οι δυνάμεις μας, προχθές το είπε, κρατάνε μέχρι το Γενάρη. Έχει τελειώσει η υπόθεση. Βγαίνει ο Σόλτς και τι κάνει, που βλέπει ότι Βραδεμβούργο, το προπύργιό του, το οποίο παίρνει για πρώτη φορά την ελάχιστη διαφορά από το AFD 0,8%. Βλέπει Θουριγκία, βλέπει Σαξονία, βλέπει το κόμμα του να εξαφανίζεται. Βλέπουν δηλαδή οι σοσιαλδημοκράτες και το αντίστοιχο ευρωπαϊκό σοσιαλδημοκρατικό κεντροαριστερό κτλ. Σύστημα να δίνει τη θέση του σε μια σκληρότερη δεξιά. Και τι κάνει ο Σόλτς? Λέει, προτείνω να γίνει μια διάσκεψη ασφαλείας και ειρήνης στην οποία να προσκληθεί και η Μόσχα. Βέβαια πέσανε απάνω του, τον μαζέψανε,
αλλά και τώρα τον πιέζουν, γιατί ο Σόλτς μετά και το κλείσιμο της Volkswagen και της απολίας κάποιων χιλιάδων υπαλλήλων, έτσι, της Volkswagen, δηλαδή, προσέξτε, Volkswagen, το σήμα κατά τεθέν της Γερμανίας, κλείνει. Οι ίδιοι καταραίουν οικονομικά και σου λέει κάτι πρέπει να κάνουμε. Και πάλι έχει επιδοθεί σε έναν αγώνα να δημιουργήσει αυτή τη διάσκεψη ειρήνης. Ξέρετε, οι Γερμανοί είναι πρακτικοί άνθρωποι, πολύ πρακτικοί άνθρωποι, το ξέρετε όλοι. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Σόλτς δεν φτάνει, δεν φτάνει στο σημείο να επιδιώκει διάσκεψη ειρήνης με προσκεκλημένη τη Μόσχα, η οποία λέει εγώ θα έρθω, αλλά θα αναγνωρίσετε τα δεδομένα επί του πεδίου. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή τον πιέζουν και οι Βρετανοί, κυρίως οι Βρετανοί, και μετέπειτα οι Αμερικανοί, μην το κάνεις αυτό το τηλεφώνημα. Ναι, αλλά τους εξηγεί ότι εάν με θέλετε για ατμομηχανή της Ευρώπης, εγώ σε λίγο θα είμαι ο παρίας της Ευρώπης, διότι βασίζομαι σε μια εξαγωγική βιομηχανία, την οποία είναι εξαγωγική βιομηχανία, την βασίζω στο φτηνό καύσιμο που έπαιρνα από τη Ρωσία. Όσον αφορά όμως τη χρήση, τη χρήση πυρηνικών όπλων, την αφήσαμε στη γωνία. Είπατε προηγουμένως ότι φοβάστε ότι υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Και κάπου το υποστηρίζετε αυτό. Δηλαδή αυτή η ισορροπία του τρόμου, υπό την έννοια δηλαδή ότι εξαφανίζει τον πλανήτη, παραδείγματος χάρη. Είναι τόσο απλά. Όχι, είναι η συνέχεια αυτών που λέω. Προφανώς ο Σόλτς τα καταλαβαίνει όλα αυτά. Γιατί είναι και ένας ηγέτης, ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, είναι υπεύθυνος ηγέτης ενός πολύ μεγάλου κράτους ευρωπαϊκού. Θα έλεγα ενός κράτους άξονος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τι σου λέει. Σου λέει, μειώνω και την απόδοση των οπλικών συστημάτων μου στην Ουκρανία, δεν ξαναδίνω ισχυρά συστήματα στην Ουκρανία, κατά 50%. Και από την άλλη μεριά, και οι Αμερικάνοι λένε ότι άσε να την κουβεντιάζουμε, κερδίζουμε χρόνο, θα τελειώσει αυτή η ιστορία όπως φαίνεται πολύ σύντομα, έτσι. Και από εκεί και μετά δεν θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε το ενδεχόμενο πυρηνικού πολέμου. Διότι κοιτάξτε, λάβατε υπόψη σας ότι το ανακοίνωσε άλλωστε και ο Πούτιν και η Ζαχάροβα και ο Μετβέντεφ και όλοι αυτοί, ότι έχει αλλάξει πλέον το πυρηνικό δόγμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Δηλαδή έγινε πολύ πιο ευαίσθητο σε εξωτερικές πιέσεις. Σε περίπτωση που δούνε δηλαδή νατοϊκούς πυράβλους και αμερικανικούς, οι οποίοι φυσικά θα χειρίζονται από Αμερικανούς χειριστές, γιατί δεν μπορούν οι Ουκρανοί, δεν τα ξέρουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, βλέπετε τι τους κάνουν με τα F-16. Νομίζουν ότι το F-16 είναι νταλίκα. Το F-16 δεν είναι νταλίκα. Οι Έλληνες πιλότοι, οι οποίοι είναι από τους καλύτερους στον κόσμο, για να μπορέσουν να γίνουν αυτοί που είναι, αφενός μεν έχουν τους Τούρκους να τους εξασκούν κάθε μέρα στο Αιγαίο, αφετέρου για να μπορέσουν να πιλοτάρουν αυτό το σκάφος θέλουν 2 χρόνια εκπαίδευση. Σε 6 μήνες εκπαίδευση δεν μπορείς να μεταβάλεις ένα F-16 σε πολεμική μηχανή. Το πολύ πολύ να το κάνεις νταλίκα. Ναι, αλλά δεν είναι νταλίκα. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι και η Αμερική εκείνο το οποίο κάνει είναι κερδίζει χρόνο. Γιατί ξέρει πολύ καλά ότι με την αλλαγή του πυρηνικού δόγματος του Ρωσικού, η πρώτη νατοϊκή πυραυλή με Αμερικανούς χειριστές που θα χτυπήσουν το ρωσικό έδαφος θα προκαλέσουν από την άλλη μεριά το πάτημα του κόκκινου κουμπιού τακτικών πυρηνικών από πλευράς Ρωσίας. Είναι ξεκάθαρο. Ο Πούτιν ποτέ δεν θα δεχθεί να είναι ο μοιραίος άνθρωπος που διέλυσε. Άρα λοιπόν ουσιαστικά ισχύει αυτό το δόγμα της ισορροπίας του τρόμου, παιδί. Δεν θα έλεγα ότι είναι όμως τόσο δεδομένο όπως όταν υπήρχαν τα 2 σύμφωνα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εδώ δηλαδή έχουμε δυνάμεις οι οποίες, να, παραδείγματος χάρη το Ιράν. Εκεί έχεις κληρικούς οι οποίοι με το που θα γυρίσεις την πρώτη σελίδα του συντάγματος του Ιρανικού θα βρεις ότι ο πρώτος σκοπός του Ιράν είναι η εξαφάνιση του Ισραηλινού κράτους. Διότι γιατί το θέλει ο Θεός. Λοιπόν, όταν ο Θεός ανακατεύεται στην πολιτική και αυτός ο οποίος υποτίθεται ότι είναι το χέρι του Θεού διαθέτει πυρηνικά όπλα ή πολύ σύντομα θα έχει πυρηνικά όπλα, τότε τα πράγματα δεν λέγονται ισορροπία τρόμου, λέγεται ανοιχτή πόρτα του τρελοκομείου. Μάλιστα. Και να μην ξεχνάμε, ότι και η Χεσμπολάχ σημαίνει το κόμμα του Θεού, Ναι, μα προφανώς. Αλλά νομίζω ότι όλες αυτές οι αγωνίες θα λήξουν όταν πρώτων εκλογών, των Αμερικανικών εκλογών, θα συμβεί η απάντηση
θα συμβεί και θα γίνει η απάντηση του Ισραήλ στο Ιράν. Είναι πολύ απλά αυτές οι... Αυτά είναι μαθημένο. Κοιτάξτε κύριε Βαλαρή, να σας πω... Και αυτό το ρωσικό κομμάτι θα λάβει την απάντηση δεν μέσω αυτής. Δεν μπορεί να το πει κανένας μας, ξέρετε γιατί. Γιατί υπάρχει ένα τεράστιο δίκτυο ανταπαντήσεως. Το Ιράν ναι, είναι τεράστιο. Προφανώς. Ναι. Τεράστιο. Λοιπόν, εγώ δεν είπα ποια θα είναι η απάντηση. Δεν απορώ ποια θα είναι η απάντηση και είμαι πολύ περίεργος να τη δω. Μάλιστα. Καλό θα είναι να... Τέλος πάντων, καλό θα είναι να μην τη δούμε. Λοιπόν, και ανάμεσα σε όλα αυτά και ανάμεσα σε όλα αυτά έχουμε την ελληνική κυβέρνηση με τη δική της εξωτερική πολιτική, η οποία προχτές συνεδρία στο Κισαία είναι υποχρεωμένη να τα, όλα αυτά να τα λάβει σοβαρά υπόψη της, ούτως ώστε να πάρει αποφάσεις. Φαίνεται όμως που έχει πάρει αποφάσεις. Ήμουνα χθες, κύριε Ρεβίθη, σε μια εκπομπή του κυρίου Σαββίδη στο Crete TV, χθες το βράδυ, 12 η ώρα αργά. Και εκεί υπήρχε ο εγκυρότατος συνομιλητής μας, ο πρέσβης ο κύριος Χρυσανθόπουλος, ο οποίος προέβησε μία δήλωση βόμβα. Είπε δηλαδή ότι, και μάλιστα είπε ότι είναι στη διάθεση του καναλιού, είπε ότι φίλος του, τριαντάρης, του έδειξε φίλο επιστράτευσης που του ήρθε τώρα με υπογραφή του στρατηγού Πιτσιλή από κάτω, ότι πρέπει να κινηθεί η διαδικασία επιστράτευσης και για τον ίδιο όπως και για άλλους και να τεθεί στη διάθεση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. Ξέρω ότι και εσείς το νιώθετε σαν βόμβα, αλλά αφού το άκουσα χθες το βράδυ από έγκυρα χείλη και μάλιστα με το ντοκουμέντο στα χέρια, αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να σας το ανακοινώσω. Αυτό γιατί το λέω, με την αφορμή αυτή που είπατε, ότι δηλαδή και η Ελλάδα πρέπει να παίρνει τα μέτρα της, γιατί δεν είναι αυτή τη στιγμή μόνο το μεταναστευτικό το οποίο θα είναι σαν ένα αρνητικό ενδεχόμενο. Είναι και ανατρεπτικές καταστάσεις οι οποίες μπορούν να κινηθούν στο εσωτερικό της χώρας. Η μουσουλμανική αδελφότητα που ελέγχεται από την Τουρκία έχει τα παρακλάδια της στην Ελλάδα, ξέρετε. Λοιπόν, και επιπλέον, δεν μπορείς να ξέρεις ποια θα είναι η αντίδραση της Τουρκίας όταν αισθανθεί το κρύο χέρι των Ισραηλινών στο σβέρκο της. Κατάλαβα. Λοιπόν, αγαπητέ Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά τα τόσα ενδιαφέροντα που μας είπατε σε αυτή την εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Χάρηκα πολύ που σας είδα και σας άκουσα. Ευχαριστώ πολύ. Ηλία, και σε εσένα, ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, καταρχήν. Για αυτή που... Νομίζω πως τη χάρηκε στην εκπομπή. Ναι, προφανώς. Και καταρχήν είδα και τον καθηγητή, ο οποίος είχα καιρό να μιλήσουμε μαζί. Mm-hmm. Να σου πω την αλήθεια, το να βάζουμε τα πράγματα, ακόμα και αν είναι δύσκολα ή και αγωνιώδη, να τα βάζουμε κάτω και να τα βλέπουμε, δεν είναι κακό. Όχι, καθόλου. Και ακόμα και το... Καθόλου, μάλιστα. Και η βόμβα που μας έριξε στο τέλος περί φίλων επιστράτευσης, εγώ θα σου έλεγα να το βλέπα τελείως διαφορετικά. Κάθε αν όντως ισχύει. Κάθε άλλο, μάλιστα. Το να βάζεις τα... και ότι η Ελλάδα ξέρει να προετοιμάζεται. Δεν έχει νόημα το να τα βάζεις κατά το χαλί. Κάθε όχι, προφανώς. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηλία. Καλό ευχαριστώ βράδυ, Γιάννη. Ευχαριστώ και όλους εσάς που μέχρι αυτή την ώρα είστε μαζί μας. Μύθος και πραγματικότητα για άλλη μια Κυριακή, κάθε Κυριακή τις 10 και επανάληψη της εκπομπής την επόμενη μέρα τις 3.30 μετά το μαζί το μεσημέρι. Να είστε καλά. Γεια σας. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.